Καλημέρα να πούμε και στον κύριο Γιώργο Βοσκόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών Σχέσεων. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι εδώ και 2 εβδομάδες μας έχει κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Περιμένουμε, ζητάει ο Ζελένσκι συνάντηση με τον Πούτιν να μας πείτε πόσο πιθανό είναι να το δούμε αυτό το σενάριο. Ενώ έχουμε τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 2 χωρών, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια δεδομένα που θα πρέπει να καταγράψουμε. Το ένα δεδομένο είναι ότι μετά από αυτή την κρίση η Ουκρανία θα είναι μια διαφορετική χώρα. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε για ποια Ουκρανία θα μιλάμε, δηλαδή και πόσα τμήματα της Ουκρανίας έχουν αποσχηθεί ή θα βρίσκονται τον έλεγχο των Ρώσων. Γεωγραφικά τώρα, γεωγραφικά. Για τη συνάντηση είναι, δεν σας ακούω. Γεωγραφικά θα δούμε μια διαφορετική Ουκρανία. Βέβαια, διότι κοιτάξτε να δείτε, προφανώς φαίνεται από τη στρατηγική, από το επιχειρησιακό πλάνο των Ρώσων ότι είναι πιθανό να έχουμε μια περίκλειστη χώρα. Δεν θα έχει πρόσβαση στην θάλασσα. Αυτό είναι θα είναι ένα μεγάλο στρατηγικό όπλο για τους Ρώσους, το Δίνεκες, από τη στιγμή που θα ελέγχουν τα λιμάνια της χώρας. Εγώ έχω πάει στην Οδυσσό πριν από αρκετά χρόνια. Είναι ένα στρατηγικό λιμάνι. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει μια πρόβλεψη. Βέβαια τις τελευταίες μέρες έχει φανεί ότι έχουν όλοι αρχίσει και βάζουν νερό στο κρασί τους. Δηλαδή η ρωσική πλευρά είπε ότι αποδέχεται, εν πάση περιπτώσει, το Ζελένσκι, αν και είναι ένα πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο ίδιος είπε ότι χρησιμοποίησε τον όρο cool down στην συνέντευξή του όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Και είπε ότι είμαι έτοιμος να συζητήσω ζήτημα Κρυμαίας κλπ. Ένας πρόεδρος, όπως Ζελένσκι, για αυτόν μιλάμε, είναι δύσκολο να αποδεχθεί de jure, αυτή τη στιγμή είναι de facto η απόσχηση της Κρυμαίας και των άλλων 2 περιοχών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθεί de jure, δηλαδή για να καταλαβαίνει ο κόσμος και επίσημα πλέον και συνταγματικά ότι έχασε τμήματα της επικράτειάς του. Άρα θεωρώ πως αν το κάνει αυτό, θα πρέπει να αποσυρθεί, εκτός και αν χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Ξέρετε, στη διεθνή πολιτική είναι χρήσιμη όλη. Ο σημερινός ήρωας Ζελένσκι μπορεί να είναι και ο αποδιοπομπαίος τράγος του αύριο, προκειμένου να εκτονωθεί μια κατάσταση. Επίσης δεν μπορούμε να, εγώ προσωπικά, αλλά ακούω και συναδελφούς, είναι δύσκολο να κατανοήσεις επιχειρησιακά το γιατί οι Ρώσοι ξεκίνησαν να στηρίξουν αυτές τις 2 περιοχές, οι οποίες αποσχίστηκαν και τις οποίες αναγνώρισαν. Είναι ένα ντεζάβι που έγινε και το 2008 στη Γεωργία, αλλά από εκεί και πέρα ξεκίνησαν μια εκστρατεία σε μια πολύ μεγάλη χώρα με ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Επειδή ακούω διάφορα πράγματα, αυτή η χώρα δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο, υπό στρατηγικό έλεγχο από τους Ρώσους. Το κόστος το πολιτικό και το οικονομικό, κυρίως το οικονομικό, είναι τεράστιο. Άρα προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα ελεγχθεί αυτή η χώρα και ποιο θα είναι το αύριο. Επίσης να επισημάνω ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία σε κάθε περίπτωση ένας προληπτικός πόλεμος είναι παράνομος. Εμείς τουλάχιστον ως χώρα που υπερασπίζεται, ως ένα πολιτικό σύστημα που υπερασπίζεται το εδαφικό καθεστώς, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Υπήρξε βέβαια και ένα ιστορικό προηγούμενο, και αυτές τις μέρες ανέτρεξε και εγώ στα αρχεία μου, η εισβολή στο Ιράκ. Όπου και εκεί ήταν ένας προληπτικός πόλεμος, προκειμένου να βρεθούν όπλα μαζικής καταστροφής και τα οποία δεν υπήρχαν. Άρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα προκύψει. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι στους ακροατές σας, διότι είναι μια εμπειρική γνώση που απέκτησα όταν πήγα στην Οδυσσό και νομίζω έχει σημασία να το ακούσουν. Φτάνοντας λοιπόν στην πόλη, δεν υπήρχε κάποιος να με παραλάβει και αναγκάστηκα να μπω σε 10-15 μαγαζιά να ρωτήσω, να πάρω οδηγίες. Μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση, ότι περίπου η μισή από τους ανθρώπους που ρώτησα μου είπαν «Είμαστε Ρώσοι, δεν μιλάμε αγγλικά». Ναι. Σας λέει κάτι αυτό? Ναι. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, η Ουκρανία δεν θα είναι η ίδια χώρα όπως την ξέραμε. Και η Ρωσία και οι διεθνείς της σχέσεις όμως, αλλά και οι οικονομικές της σχέσεις, πώς θα διαμορφωθούν την επόμενη μέρα?
Κοιτάξτε να δείτε, η Ρωσία εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή συνεργασίας με την Κίνα. Το παράδοξο σήμερα είναι ότι εμείς στην Δύση ζητούμε από την Κίνα, και το έχετε διαβάσει, να παρέμβει ώστε οι Ρώσοι να βάλουν νερό στο κρασί τους και εν πάση περιπτώσει να τελειώσει αυτή η κρίση. Αυτό προσωπικά εμένα μου κάνει εντύπωση, διότι θα μπορούσα να σας προτείνω 100-150 άρθρα των τελευταίων 2-3 ετών, όπου όλοι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η μεγάλη απειλή κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Κίνα, η οποία είναι μια παγκόσμια, μια πλανητική δύναμη. Η Ρωσία δεν είναι πλανητική δύναμη, η Ρωσία είναι μια περιφερειακή δύναμη, η οποία όμως ενδυναμώθηκε από τα λάθη τα οποία έκαναν οι Αμερικανοί, βλέπε Μέση Ανατολή και την αποχώρησή τους, ή από την ανεπάρκεια στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία δεν έχει την οικονομική διεισδυτική δύναμη που έχει η Κίνα. Άρα είναι λογικό οι Κινέζοι να αντιμετωπίζουν εμένα ένα πρόβλημα, διότι από τη μια έχουν εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη έχουν και έναν εταίρο τον οποίο δεν θέλουν, αν θέλετε, να θέσουν στην άκρη. Φαντάζομαι ότι δεν θα προκαλεί εντύπωση στον κόσμο αν πούμε ότι μετά το ζήτημα της Ρωσίας, το ρωσικό ζήτημα σήμερα, αν με κάποιο τρόπο λυθεί, αντιμετωπιστεί θετικά ή αρνητικά για τους ίδιους τους Ρώσους και για Ευρωπαίους και Αμερικανούς, έρχεται η ώρα που θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμβίωσης, ένα modus vivendi με την Κίνα. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε μια σύγκρουση με ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Και επίσης κατανοείτε ότι αυτή τη στιγμή, ναι μεν η Ρωσία παρανομεί, ξεκινώντας αυτό τον πολιτικό πόλεμο, αλλά η Κίνα έχει το ζήτημα της Ταϊβάν, ναι, το οποίο μπορεί να προκύψει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και είναι προσεκτική. Να ρωτήσω λίγο, ίσως και γι' αυτό το λόγο και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα βλέπουμε να έχουν λίγο μια αντιμετώπιση του θέματος, ότι προσπαθούν με διπλωματία να λυθεί το όλο αυτό, όλος αυτός ο πόλεμος, και να μην μπουν πιο δυναμικά. Γιατί είδαμε ότι ζητούσε και βοήθεια ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει, για να μην οδηγηθούμε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Κοιτάξτε να δείτε, η επιβολή του no-fly zone εκ των πραγμάτων εξορισμού σημαίνει ότι πλέον η αντιπαράθεση αυτή περνάει από το διημερές επίπεδο Ρωσία-Ουκρανία, περνάει σε ένα επίπεδο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ρωσία-ΝΑΤΟ. Εκεί πλέον κατανοείται ότι δεν θα υπάρχουν κανόνες, έτσι, θα μιλάμε για ανεξέλεγκτα πράγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι λάθος του Ζελένσκι, δεν ξέρω αν το κατανοεί, ότι αυτό που ζητάει ουσιαστικά είναι να έχουμε μια αντιπαράθεση Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες το κατανοούν. Γι' αυτό και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα, θα μπορούσε να ενισχύσουν την Ουκρανία με έμεσο τρόπο. Εγώ βέβαια προσωπικά, αν θέλετε, διαφωνώ με αυτή τη λογική το να ενισχύσουν την Ουκρανία, με τη λογική ότι δεν μπορεί να βγει νικήτρια από αυτή την αντιπαράθεση η Ουκρανία. Επισήμανα χθες κάπου στα social media ότι αν θα πρέπει να συμβιβαστούν οι Ουκρανοί, θα πρέπει να το κάνουν πριν το τέλος αυτού του πολέμου, διότι όταν θα τελειώσει αυτή η αντιπαράθεση θα έχουμε fait accompli στο τραπέζι, οι Ρώσοι θα έχουν πάρει αυτά τα οποία θέλουν και πλέον δεν θα έχουμε απλά ένα συμβιβασμό, θα έχουμε μια παράδοση της χώρας. Καλό θα είναι λοιπόν να το τελειώσουν τώρα. Ο Ζελένσκι είναι λάθος να ζητάει το no-fly zone. Δεν μπορεί να εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το φανταστεί κανένας ότι μπορεί να γίνει. Όπως θεωρώ ότι είναι και λάθος το να σπρώχνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, να σπρώχνουν την Ουκρανία το να συνεχίσει αυτή την παράθεση και να μην βρεθεί ένας τρόπος επίλυσής της σε αυτό το σημείο. Έχετε ακούσει και έχουν ακούσει και οι ακροατές σας ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητάει από τους πολίτες, θα βλέπουμε και στα κανάλια, τους μοιράζει όπλα
και έβλεπα εχθές νέες κοπέλες, νέα παιδιά, πιο μεγάλους ανθρώπους σαν και εμένα να παίρνουν όπλα και να εκπαιδεύονται. Ξέρετε τι θα πει να εμφανιστούν πολίτες με όπλα απέναντι σε έναν τακτικό στρατό? Θα έχουμε ένα αιματοκύλισμα. Δηλαδή αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Άρα αν κατάλαβα καλά, κύριε καθηγητά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, καλό είναι να τελειώνει και από την πλευρά της Ουκρανίας να, όσο γίνεται πιο γρήγορα όλο αυτό το πράγμα, για να μπορεί να κερδίσει και κάτι η Ουκρανία. Γιατί αν συνεχιστεί δεν θα πάρει τίποτα ουσιαστικά. Ακριβώς. Ακριβώς, ξέρετε, εάν τελειώσει αυτή η παράθεση και βγουν οι Ρώσοι νικητές, όπως αναμένεται, όπως και εγώ προσδοκώ, μετά θα έχουμε συνθηκολόγηση ουσιαστικά. Και ξέρετε, υπάρχουν τρόποι για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα. Να σας θυμίσω ότι η συμφωνία του Μίνσκ του 2015 ερμηνεύθηκε και από τους Ουκρανούς και από τους Ρώσους με διαφορετικό τρόπο. Η μεν ουκρανική πλευρά είπε ότι, ξέρετε, με βάση τη συμφωνία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανεξάρτητες επιλογές, βλέπε συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Η ρωσική πλευρά είπε ότι, ξέρετε, όχι, δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Δεν το περιγράφει αυτό το πράγμα η συμφωνία. Εδώ υπήρχε μία ασάφεια. Υπήρχαν και πολλές άλλες ασαφίες που μπορείτε και εσείς και οι ακροατές σας, είναι εύκολο να τρέξουν στο κείμενο και να τον δουν. Προσέξτε τώρα, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα, και θεωρώ εγώ ότι μπορούν να μετριαστούν οι εδαφικές απώλειες που θα έχουν οι Ουκρανοί, αλλά να αντιμετωπιστούν και οι στρατηγικές πολιτικές ανησυχίες των Ρώσων. Μπορεί λοιπόν να γίνει ένα ομοσπονδιακό σύστημα στη χώρα. Έχει τεθεί, έχω βρει έναν τουλάχιστον αναλυτή στον κόσμο που το πρότεινε, αυτό με βάση, ξέρετε, το ομοσπονδιακό σύστημα, οποιοδήποτε αίτημα για συμμετοχή, μελλοντικό μιλάω αίτημα, συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τα υπόλοιπα ομόσπονδα κράτη. Ναι. Αν λοιπόν το ομόσπονδο κράτος της Κρυμαίας πει όχι, δεν προχωράμε, δεν θα προχωρήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι Ουκρανοί να κρατήσουν περισσότερα εδάφη και να μην ακροτηριαστούν πλέον, διότι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, έχουμε μια χώρα η οποία καταστρέφεται. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω την Ουκρανία ως... Επιτρέψτε μου, βλέπω τους Ουκρανούς ως ένα λαό που τους πετάξανε στο Κολοσσέο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη λίγο να πω κάτι. Υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Αν πάμε όμως σε μια τέτοια λογική, εμένα μου κάνει ως το τέλος των διεθνών σχέσεων όπως τις ξέραμε και επιστροφή στο ρεαλισμό, στον άκρο του ρεαλισμό, το δίκαιο του ισχυροτέρου. Εμένα αυτό μου κάνει όλο αυτό. Κοιτάξτε, χαμογελάω, έτσι, προσέξτε, χαμογελάω, γιατί πάντα εμποδόρια αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Κοιτάξτε, ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουμε θεσμικά τις διαφορές, δεν υπάρχει μια διαφορά ισχύως ανάμεσα στα μεγάλα, τα ισχυρά κράτη και τα μικρότερα. Ισχύει. Δείτε πώς αντιμετώπισε εμάς η Γερμανία την προηγούμενη δεκαετία, τι ακριβώς μας επέβαλε, με τον τρόπο που αντιμετώπισε την ελληνική κρίση. Ξέρετε, κανείς δεν είναι πρόθυμος να ομολογήσει ότι λειτουργεί με κινησμό. Έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, να σας κάνω, που το συζητάω και με πολλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μου. Τι κέρδος έχει η Ρωσία όταν θα μπει τώρα και θα διαλύσει εντελώς, θα καταστρέψει εντελώς τη χώρα, να, ποιο το όφελος της να την έχει μαζί της εντός και εκτός εισαγωγικών, μια χώρα την οποία την έχει καταστρέψει, την έχει ισοπεδώσει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ακούω και διαβάζω και ακούω και συναδελφούς που μιλάνε για σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Δεν θα γίνει αυτό. Εκτός πλέον στη σφαίρα του παραλογισμού. Ο στόχος εξ αρχής της Ρωσίας ήταν να μην επιτρέψει στην Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια βέβαια αυτός ο στόχος διευρύνθηκε. Ακούστηκαν πολλά, αν θέλετε, και γράφτηκαν πολλά για αυτά τα εργαστήρια βιολογικών όπλων που υπάρχουν στην Ουκρανία. Αυτά πράγματι υπάρχουν από τη δεκαετία του 90. Έχουν υπογράψει μια συμφωνία η οποία ανανεώθηκε το 2005 οι Αμερικανοί με τους Ουκρανούς και υποτίθεται ότι κρατάνε, διατηρούν αυτά τα αρχεία προκειμένου να μην περάσουν στα χέρια τρίτων. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους είπαν ότι, ξέρετε, αυτά μας απειλούν.
Η κυρία Νούλαντε χθες, είδα και ένα βίντεο, ομολόγησε ότι υπάρχουν biological facilities, είπε, υπάρχουν στην Ουκρανία. Απλά είπε ότι ξέρετε αυτά θα μπορούσαν κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν και από τους Ρώσους κάποια στον Ουκρανικό λαό. Βλέπετε εδώ λοιπόν ένα, έχετε μια εικόνα ευρύτερη του προβλήματος που αντιμετώπιζε και η Ρωσία. Κλείνοντας να πω το εξής. Έχουμε αποφασίσει ως Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ρωσία θα είναι ένα κομμάτι αυτού του νέου πολυπολικού συστήματος. Σωστό, πλέον. Σωστό. Δεν υπάρχει ο, έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Έχουμε αποφασίσει ότι θα είναι και αυτοί μέρος, διότι ξέρετε, αν τους θέσουμε στο περιθώριο, γίνονται επικίνδυνοι. Όπως έγιναν επικίνδυνοι. Σωστά, δεν πολύ σωστά κύριε καθηγητά. Πολύ σωστό αυτό που λέτε κύριε καθηγητά. Πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή, και σαν έχουμε Δύση. Ένα κακομαθημένο παιδί, έτσι, το οποίο έτσι το δέρνουμε, το μαλώνουμε, αλλά δεν το έχουμε μιλήσει ποτέ. Ναι. Έτσι. Σωστά. Αυτό, ξέρετε, αυτό το παράπονο των Ρώσων μπορεί να είναι πρόσχημα. Δεν λέω, ναι, μπορεί να είναι πρόσχημα των Ρώσων. Τα χρόνια του Πούτιν είναι μια επιθετική χώρα. Τώρα έχει γίνει και αναθεωρητική και αυτό εμάς μας ενοχλεί γιατί έχουμε δίπλα μας στην Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα μεγάλο deal να κάνουμε. Πρέπει με να καταλάβουμε κύριε καθηγητά ότι και η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και αν θέλουμε να την έχουμε μαζί μας, σύμμαχό μας, ή κάποια στιγμή θα έχουμε αυτά τα θέματα και θα την έχουμε απέναντί μας. Γιατί δεν γίνεται αυτό που λέτε να την έχουμε συνέχεια στο περιθώριο. Θα αντιμετωπίσουμε και την Κίνα μεθαύριο. Και την Κίνα μεθαύριο κάποια στιγμή, έτσι σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα.